τώρα τι να τα πούμε. Εδώ με το χείρμα την έπιασα μόνο μου. Εδώ ήταν ένα σοκάκι στενό ήταν και ήταν μέσα πέτρες αυτό. Αν δεν πήγαινα εγώ τη μάντρα εκεί πέρα, δεν γινόταν το ο σημεντόδρομος εδώ. Δεν θα μπορούσε τα αυτοκίνητα να έρθουν εδώ πάνω για τη γειτονιά. Ούτε εσύ ούτε κανένα. Και εγώ την ξαναγκάστηκα, την έκοψα και την πήγα εκεί πέρα και την έπιασα μόνο μου. Εκεί. Δύο τετράκια εδώ έχω, μπαξεδάκι εδώ μέσα, όλα αυτά. Έκοψα τις ελιές, την ελιά τη μεγάλη για να έχει παρατήρη συνάχομαι για το χωριό. Έκοψα και τούτε εδώ πάλι για να βλέπουμε, λέει κόφτη, λέει ο κυρίαρχος για να βλέπω το σπίτι σου και να βλέπεις και εσύ το δικό μου. Λοιπόν και δεν έκοψα. Λοιπόν έβαλα και μια σκιά με ισοσκιά και σαν την είχαμε πάνω, το κλίμα, το κήπο του Γιώργη. Λοιπόν, το κλίμα του Γιώργη. Έχουμε και μια ελιά και κάτι, γιατί δεν με έβαλες και εμένα, δεν ήθελες να δουλεύεις κοπρίτη του, του λέω εσύ, του λέω του Χρήστου. Ο Γιώργης ήρθε, του λέω και με το πουκάμισο εκεί κάτω στο μεγαλογράφι και να τις κιώσουμε τις ελιές, να τις κιώσουμε και μια ελιά μας έπιασε, μας έμενε μια ελιά. Ακόμα μας έμενε, όχι θα την κιώσουμε και έβρεχε και ήταν με το πουκάμισο μοναχά. Λοιπόν και έγινε τσίτσιδο, έγινε και τιμάσαμε την ελιά και τη λέμε σήμερα, μέχρι σήμερα η ελιά του Γιώργη. Η ελιά του Γιώργη, στο μεγαλογράφο. Ναι. Έπρεπε να βάλεις και εμένα μια ελιά, λέει. Τι που βρέθηκε εσύ, ρε, του λέω. Εκεί ήρθε κάποια χρονιά, της έριξε και τόσο εδώ κάτι τελειά. Λοιπόν, τα καρυδάκια τα πήρε τα καρυδιά. Μια τεταρκοστέρια κιλά περισσότερο, ούτε γάτο στη ζουνιά. Και 12 κιλά ψύχα, πάει και αυτή. Τη λιάνη. Έχει τη λιάνη του. Όπως έχει Αντρέα τη λιάνη, έχει αυτό τη λιάνη. Μούντζουτα. Δεν βαριέσαι το γύρο. Καλά να είναι μοναχάκι, δεν θέλω τίποτα. Θα το χαρίσω κι αυτό. Να φτιάξει και ο Βασίλης σπίτι του Καλαμάτα, να το δώσω κι αυτό 100-200 χιλιάδες. Έχω πολύ μόνο να φτιάξει. Κάτι θα φτιάξω εκεί γι' αυτό. Εφόσον ζούμε ακόμα, άμα δεν ζήσουμε, μπορούμε να μην καπνίσει. Και τούτη την αποθήκη λέω να τη δω από τις Ελένης. Με τρώγεται, να τη δώσω, δω μου την αποθήκη πατέρα, να μην αποφύγω από το σπίτι, δω, δω, να τη δω. Μου λέει ο Χρήστος λέει δεν θέλω τίποτα εγώ, δώστα όλα του γαμπρού της Ελένης, τίποτα πείτε, λέει, δεν έρχομαι εδώ πολύ. Αυτός βρήκε τη δωστού και πάει σε πρέβαζα. Και εκεί που ξεκίμασε ο Οδυσσέας, που ξεκίμασε, στην πρέβεζα ξεκίμασε, δηλαδή, που τραγουδάκι.